Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κόντρα αν θέλετε σε αυτό το έντονο κλίμα αντιπαράθεσης, μια σκούφια αντιπαράθεσης βέβαια που υπάρχει τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γεωργιάδης πριν λίγες μέρες στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του σημερινού νομοσχεδίου είπε κάτι το οποίο νομίζουμε ότι αξίζει να ακουστεί. Ακούστε, ο νόμος, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, που φέρνουμε σήμερα, είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας που αποκτήσαμε αυτά τα 2,5 χρόνια, δουλεύοντας τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπαθήσαμε, συνέχισε, να δούμε πού κολλάει το σύστημα και πού είναι το σημείο που δυσκολεύει και αυτό να διορθώσουμε. Δηλαδή, με μια του φράση τα είπε όλα ο Υπουργός. Τώρα, αυτό είτε το ονομάσει κανείς συνέχεια του κράτους, είτε το χαρακτηρίσει ως θεσμική μνήμη, ένα είναι το σίγουρο. Αποτελεί και αυτό, με τη σειρά του, άλλη μια απόδειξη της κοινής πολιτικής στρατηγικής όλων των αστικών κομμάτων. Από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Νόμος λοιπόν για την ανάπτυξη, την καπιταλιστική. Και το ερώτημα βέβαια είναι τι ακριβώς έχει ο λαός να περιμένει από αυτήν. Για να δούμε λοιπόν. Ακόμα και μια γρήγορη ματιά σε αυτό το νομοσχέδιο νομίζουμε ότι αρκεί. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χτίζοντας πάνω στον προηγούμενο νόμο τον 3699 του 2016 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, νομοθετεί με τη σειρά της και άλλα επιπλέον προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους και άλλες επιδοτήσεις και άλλες φοροαπαλλαγές και άλλες εισφοροαπαλλαγές και ακόμα περισσότερες fast track διαδικασίες για τους λεγόμενους επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για τη φετινή χρονιά, το 2022, το επενδυτικό τους γεύμα είναι λουκούλιο, καθώς 11 δισεκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, 11 δισεκατομμύρια ευρώ βγαλμένα κατευθείαν από τη φοροαφέμαξη του λαού και την άγρια περικοπή των κρατικών δαπανών, ακόμα και για βασικές ανάγκες, όπως είναι η υγεία, 11 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα προορίζεται για όλους αυτούς από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Άμα βάλουμε δε και το ΕΣΠΑ και άμα υπολογίσουμε και το πρόγραμμα και το Ταμείο, συγγνώμη, δίκαιης μετάβασης, τότε ο λογαριασμός κυριολεκτικά χάνεται. Σε ένα τέτοιο γεύμα φυσικά υπάρχει και το κερασάκι στην τούρτα. Και να ποιο είναι αυτό. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο λοιπόν, ο ίδιος ο επενδυτής θα είναι αυτός που θα ελέγχει τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υποβάλει και συγκεκριμένα τους φορείς, τους οποίους αυτός ο ίδιος θα επιλέγει για να τον ελέγξουν. Ελεγχόμενος και ελεγκτής ταυτόχρονα. Ο ίδιος. Πιο λαϊκά, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Και κάπως έτσι ιδιωτικοποιείται ακόμα και αυτός ο τυπικός έστω και υποτυπώδης κρατικός έλεγχος. Εδώ βέβαια πρέπει να ομολογήσουμε ότι η σημερινή επικαιροποίηση του αναπτυξιακού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, διότι περί αυτού πρόκειται, δείχνει να ευνοεί περισσότερο τους επιχειρηματικούς ομίλους της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ενέργειας και του τουρισμού, αποδεικνύοντας για άλλη μια ακόμα φορά ότι η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, άσχετα από ποιο κόμμα την ασκεί, αυτή η πολιτική και παρακολουθεί με προσοχή, αλλά και φροντίζει για όλα όσα ιεραρχεί κάθε φορά το κεφάλαιο ως κερδοφόρα επενδυτικά πεδία. Από την άλλη μεριά τώρα, αλήθεια, τι έχουν να περιμένουν από νομοσχέδια σαν το σημερινό τα λαϊκά στρώματα? Τι? Τα γνωστά εκείνα που συνοδεύουν τους εργάτες και τους υπάλληλους στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Τσακισμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χαμηλά μεροκάματα και μισθοί,
ατέλειωτα και σπαστά ωράρια από το πρωί ως το βράδυ και μια δουλειά που εν τέλει κάθεται τζάμπα. Ναι, τζάμπα, χωρίς καθόλου κόστος για τους επιχειρηματικούς ομίλους, μιας και οι ίδιοι εργαζόμενοι ουσιαστικά θα πληρώνουν μέσω της φορολογίας τους, θα πληρώνουν για να δουλεύουν. Όλα αυτά δηλαδή που παλεύουν στην καβάλα οι εργαζόμενοι της Energian για να αποφύγουν. Όσο για τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες της χώρας μας, τους οποίους παραμυθιάζεται και με κάτι ανήκουστα περί ενιαίου τάχα επιχειρηματικού κόσμου, τσουβαλιάζοντας μεγαλοεπιχειρηματίες με βιοπαλαιστές, ο αποκλεισμός αυτών από των μικρών από τις πρόνοιες και αυτού του νόμου γίνεται και πάλι εν ψυχρό, με νέους κόφτες και με αυστηρότερα κριτήρια χρηματοδότησης. Συνεχίζει δηλαδή και αυτό το νομοσχέδιο και επαυξάνει όσα πρόβλεπε ο αντίστοιχος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, που με τα κριτήρια ένταξης που έβαζε αποκλείστηκαν, όπως είναι γνωστό, από οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση και στήριξη οι 99 στις 100 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και τους λέτε μετά να πάνε να ανταγωνιστούν όλοι αυτοί οι μικροί, ποιους αλήθεια, τα μονοπόλια της αγοράς, τα οποία ξεκοκαλίζουν ό,τι προσφέρουν οι αναπτυξιακοί σας νόμοι. Σοβαρά μιλάτε? Αυτό δεν λέγεται ανταγωνισμός. Αυτό λέγεται σίγουρος αφανισμός. Αλλά αυτή είναι όλη η ουσία του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Καμιά προσδοκία λοιπόν από την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά αυταπάτη για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Τα ωφέλη της και τα δώρα της είναι όλα για τους μετόχους των ανωνύμων εταιριών. Όχι για τις λαϊκές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. Και αν μάλιστα δει λιγάκι πιο προσεκτικά ο λαός, τότε εύκολα θα διαπιστώσει ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, όλη την ώρα εδώ στη Βουλή τσακώνεστε μεν σαν τα κοκόρια, αλλά για τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης είστε αλφαδιασμένοι κανονικά και συμφωνείτε όλοι σας να πάνε στα πράσινα, τα ψηφιακά και τα λοιπά αρπακτικά μονοπόλια. Εντάξει, το πολύ πολύ να ζητάτε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ μια εθνική επιτροπή, ώστε να έχετε κι εσείς, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μια θέση στην επιτροπή που μοιράζει αυτά τα δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Να έχετε λόγο δηλαδή κι εσείς στη μοιρασιά. Με τις φωνές σας όμως και με αυτούς τους συνεχόμενους κακόγουστους και βαρετούς πια καυγάδες σας για ψήλου πίδημα, δεν βρίσκεται λέξη να πείτε και κρύβετε και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς του Κινήματος Αλλαγής ότι, και όλοι οι υπόλοιποι, ότι τα δισεκατομμύρια αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης που θα καταλήξουν στα σεντούκια των μεγαλοεπιχειρηματιών συνοδεύονται και από ένα πολύ φαρμακερό για το λαό πακέτο αντιλαϊκών μέτρων. Μιλάμε για αυτό το πανευρωπαϊκό πια μνημόνιο, το οποίο στη χώρα μας ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται με τα απλήρωτα δεκάωρα του νόμου Χατζηδάκη και με τη διάλυση της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης για τη νέα γενιά. Καμιά προσδοκία λοιπόν από την καπιταλιστική ανάπτυξη, καμιά εμπιστοσύνη στα κόμματα που την υπηρετούν. Η ανάπτυξη σε όφελος του λαού μπορεί να έρθει, φυσικά και μπορεί, αλλά μόνο με την κοινωνική του συμμαχία, τους αγώνες του και εν τέλει μόνο με τη δική του εξουσία και με τα κλειδιά της οικονομίας βέβαια στα χέρια του λαού.